Στην ΑΕΚ τα προβλήματα δεν είχαν τελειωμό. Η φωτιά που είχε ανάψει στις σχέσεις των οπαδών με το μεγαλομέτωχο Μιχάλη Τροχανά δεν έλεγε να σβήσει. Με τους οργανωμένους να ζητούν από τον ισχυρό άντρα της Ένωσης να βρει υποψήφιο αγοραστή και να αποχωρήσει από το σύλλογο. Ο Μιχάλης Τροχανάς αδυνατεί να αντέξει το οικονομικό βάρος της ΠΑΕ και έχοντας τη συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου εναντίον του, προσπαθεί ανεπιτυχώς να βρει τον επόμενο ιδιοκτήτη της ΑΕΚ. Η πρώτη προπόνηση της ομάδας στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας το καλοκαίρι του 1997 θα γίνει παρουσία περίπου 2.500 οπαδών που βράζουν κατά της διοίκησης. Ακολουθούν μικρά επεισόδια με αποδέκτες τόσο τον πρόεδρο της ΠΑΕ, Αλέξη Κούγια, όσο και τον τερματοφύλακα Βασίλη Καραγιάννη, ο οποίος είχε κάνει δηλώσεις κατά του Τόνι Ζαβεύσκη, αλλά και του πρώην προπονητή της ομάδας, Πέτρου Ραβούση. Φραστική επίθεση και ρήψη αντικειμένων από οπαδούς της ΑΕΚ δέχθηκε ο πρόεδρος της ομάδας Αλέξης Κούγιας στη σημερινή πρώτη συγκέντρωση παικτών και τεχνικής ηγεσίας του Κεφάλου. Ηγέτης κιτρινόμαυρης ΠΑΕ θεωρεί μεμονωμένους τους οπαδούς που το επιτέθηκαν, δίνοντας διορία μιας εβδομάδας για αλλαγή συμπεριφοράς. Αυτοί λοιπόν όλοι οι πονηροί και μάγκες, οι άκοπα πονηροί και μάγκες, να ξέρουν ότι εάν δεν αλλάξει αυτό το κλίμα, σε μία εβδομάδα εγώ θα παρευθώ. Και σε 8 μέρες να ανεβεύει ότι ο Κωστής θα έχει πουληθεί. Και μετά να εισπράξουν το αντίτιμο. Πέρασα ανάμεσα από τον κόσμο και έφυγα τσαλάκωτος με το κουστούμι μου. Σε ένα πλήθος 2-3 χιλιάδων ανθρώπων, αν υπάρχουν 3 με κακή αγωγή, οι οποίοι θέλουν να πετάξουν νερό ή οτιδήποτε άλλο, αυτό είναι κάτι που, αν ληφθεί υπόψη τι έχει συμβεί το προηγούμενο καιρό, το θεωρώ απολύτως δικαιολογημένο. Επίθεση όμως δέχτηκε και ο Βασίλης Καραγιάννης με αιτίες μια συνέντευξη που είχε παραχωρήσει σε αθλητική εφημερίδα και στην οποία είχε καταφερθεί εναντίον του Πέτρου Ραβούση, υπερασπιζόμενος ο Μιχάλη Τροχανά, και επίσης για ένα επεισόδιο που είχε δημιουργήσει εναντίον του Τόνι Ζαβεύσκη. Ο Τόνι Ζαβεύσκη σε ρόλο πυροσβέστη προσπάθησε να κατευνάσει τα οξυμένα πνεύματα, λέγοντας πως ό,τι έχει γίνει είναι υπόθεση δική του και του Καραγιάννη. Ο Καραγιάννης, όχι εσύ, έκανε δηλώσεις. Αυτό να μιλήσει. Γιατί σε πήρε χτες, Τόνι, σε παίρνει κάθε μέρα και σε πήρε και χτες. Όχι, χτες με πήρε, τι χτες ήσουν. Ό,τι και να έχει γίνει, δεν είναι ανάγκη. Δεν είναι ανάγκη να τα ξαναχθούν. Όχι, δεν είναι ανάγκη τώρα, έτσι κι αλλιώς έχουν κόμμα. Δεν είναι ανάγκη, ξέρω το παιδί. Δεν είχαμε προβλήματα. Δηλαδή, δεν είχαμε τώρα. Δεν είχαμε προβλήματα. Ο κάθε καραγιός. Ζήτω όλα. Ζάπος, δεν πρέπει να μάθω το λάθος. Δεν είναι πρώτη κάτι πάνω. Ό,τι και να έχει γίνει μεταξύ εμένα και τον Καραγιάννη, δεν έχει καμία σχέση. Από τα φραστικά πυρά δεν ξέφυγε και ο Μιχάλης Τροχανάς, ενώ αποθεώθηκαν πλην του Καραγιάννη όλοι οι υπόλοιποι παίκτες του Κεφάλου. Μετά την είσοδο όλων και ενώ οι πόρτες του σταδίου ήταν κλειστές για τον κόσμο, αυτός έσπασε στην κεντρική θύρα και μπήκε στο γήπεδο. Την ώρα που οι οπαδοί ήταν μέσα στο γήπεδο, οι παίκτες της ΑΕΚ επιβιβάστηκαν σε ένα λεωφορείο και κατευθύνθηκαν στην περιοχή των Θρακομακεδόνων, όπου και έγινε η πρώτη προπόνηση της ομάδας, παρουσία και των νεοαποκτηθέντων Καλιτζάκη, Κατσαβού, Αλέξη και Κεφαλά.